Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η πτώχευση της Τόμας Κούκ προσγειώνει με άδοξο και ανώμαλο τρόπο όσοι θεωρούσαν και συνεχίζουν να θεωρούν ότι ο τουρισμός αποτελεί να βαρχίδα της οικονομίας ενώ όλοι ξέρουμε ότι αυτός είναι εκτεθειμένος σε πολλαπλούς τους παράγοντες τους οποίους τους ανέλησε και ο βουλευτής του κόμματος μας, ο κ επιπλέον το κόμμα μας επιβεβαιώνει την πρόβλεψη που είχε κάνει, μάλλον επιβεβαιώνεται με την πρόβλεψη που είχε κάνει το κόμμα μας, ότι αυτή η ανάπτυξη που αυγαταίνει τα κέρδη των ομίλων, όσο μεγάλη και αν είναι αυτή, είτε μεγεθύνονται, είτε συγχωνεύονται, είτε πτωχεύουν, όχι μόνο δεν διασφαλίζουν τους εργαζόμενους, τους αυτοαπασχολούμενους, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι αυτοί που πληρώνουν και θα πληρώσουν το μάρμαρο. Το κόμμα μας είχε προειδοποιήσει για την ανεμική ανάπτυξη της εγχώριας οικονομίας όταν η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία τη θεοποιούσαν και συνεχίζουν να τη θεοποιούν. Τα είχαμε πει και νωρίτερα, δύο χρόνια νωρίτερα, με τους κλειδονισμούς των τραπεζών και είχαμε επισημάνει την πιθανότητα νέων κλειδονισμών αποδεικνύεται ότι η ίδια η προοπτική της ανάπτυξης, χωρίς εμπόδια, χωρίς κλειδονισμούς, χωρίς νέα κρίση, είναι από μόνη της ένα όνειρο θερινής νυκτός. Τα ξενοδοχεία που αντιμετωπίζουν εκτός από το κανόνι της Thomas Cook και την ανάγκη αναπλήρωσης της τουριστικής κίνησης από εναλλακτικές πηγές, ενδέχεται, ενδέχεται να επιβάλλουν δυσμενέστερους όρους στις ξενοδοχειακές μονάδες, που το κόστος βέβαια θα μετακυλιστεί κυρίως στους εργαζόμενους. Το χρέος της Thomas Cook μπορεί να αναπληρωθεί από επιχειρήσεις που θα εξαγοράσουν κομμάτια του ομίλου, αλλά το τουριστικό κεφάλαιο με πρόσχημα την κρίση στον τουρισμό θα διονγκώσει το όποιο πρόβλημα μόνο και μόνο για να εξασφαλίσει μεγάλες κρατικές και κοινοτικές επιδοτήσεις. Ήδη τα 8 από τα 10 μέτρα, αν καλά τα μέτρησα, που πρότεινε ο κύριος Υπουργό, έρχονται να αναπληρώσουν τις ζημιές των ομίλων και να διασφαλίσουν την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Από τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που απαλλάσσει τους μεγαλοξενοδόχους από το τέλος διαμονής και ρυθμίζει με, ευνοϊκού, με ευνοϊκούς όρους την καταβολή του ΦΠΑ μέχρι ρυθμίσεις ευνοϊκές από τον αναπτυξιακό νόμο και ζεστό Χρήμα από το κράτος στην τράπεζα επενδύσεων ε, έως και εκατομμύρια ευρώ για την διαφημιστική δαπάνη, διαφημιστική προβολή. Εδώ δουλέψανε ακαρία τα αντανακλαστικά της κυβέρνησης. Για τους εργαζόμενους όμως στον τουρισμό επισυτισμό, τους εργαζόμενους στα τουριστικά γραφεία, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ακόμα και για τους αγρότες, εδώ διηλύσετε τον κόνοπα και καταπίνετε την κάμιλο. Είναι γνωστό ότι η πτώχευση της Thomas Cook έπληξε χιλιάδες εργαζόμενους σε εκατοντάδες ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστικά πρακτορία σε όλη τη χώρα με άμεση αλλά και με έμεση σχέση εργασίας με το συγκεκριμένο κολοσσό. Βρέθηκαν από τη μία μέρα στην άλλη πριν λήξει η σεζόν, άνεργοι, απλήρωτοι, ανασφάλιστοι και εκτός ταμείου ανεργία. Στην πλειοψηφία του βέβαια ξενοδοχο υπάλληλοι. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει πάρθει κανένα ουσιαστικό μέτρο για την διασφάλιση των εργαζομένων, σε ό,τι, αφορά την, τα εργασιακά και ασφαλιστικά τους δικαιώματα, αλλά και μέτρα προστασίας τους από τράπεζες και λογαριασμούς ή πρόβλεψη για έκτακτο βοήθημα, ε, ούτε βέβαια και για την επόμενη σεζόν. Ακόμα και το μέτρο της μείωσης των ενσύμων από 180 για την ένταξή του στον ΟΑΕΔ, κερδισμένοι βγαίνουν οι εργοδότες, τα ανέφεραν και οι προηγούμενοι βουλευτές του κόμματός μας. Μέχρι στιγμής Γνωρίζουμε από τα στοιχεία του Συνδικάτου Επισητισμού Τουρισμού Αττικής άλλων επιχειρησιακών σωματείων, ξενοδοχείων του επισητισμού, που αναφέρουν στο υπόμνημα που κατέθεσαν στον Υπουργό Εργασία, πιθανά και σε εσά, κύριε Υπουργέ, ότι 48 ξενοδοχεία ιδιόχτητα ή e franchise είναι κάτω από την ομπρέλα του ομίλου, ενώ οι εργαζόμενοι μόνο στα ξενοδοχεία ιδιοκτησία τη ανέρχονται σε εκατοντάδες με πολλούς από αυτούς σε διάφορες μονάδες της Κρήτης και της Ρόδου. Ένα παράδειγμα μόνο. Στο Ηράκλειο, από τα 7 ξενοδοχεία που είχαν αποκλειστικά συμβόλαια με την Thomas Κουκ, τα πέντε έχουν ήδη κλείσει και αυτό σημαίνει πως εκατοντάδες εργαζόμενοι έχασαν ένα μισθό και τα αντίστοιχα αίσθημα και δεν φαίνεται να διασφαλίζονται. Η ίδια εικόνα στην Αττική, στη Ρόδο, στα υπόλοιπα νησιά. Η εξέλιξη αυτή δίνει αέρα στα πανιά των μεγαλοξενοδόχων και με πρόσχημα την κακή κατάσταση με δικαιολογία, με δικαιολογία την Τόμα θα επιδιώξουν για του χρόνου τη διαμόρφωση χειρότερων όρων στη σύναψη συλλογικών συμβάσεων. Ταυτόχρονα όμως έπληξε και δεκάδες εργαζόμενους σε μεγάλα και άλλα μικρότερα τουριστικά γραφεία που βρίσκονται σε αβεβαιότητα αφού μεγάλο μέρος του όγκου της δουλειά τους αποτελούσε η διαχείριση του εισερχόμενου τουρισμού σε συνεργασία με την Thomas Cook. Έπληξε και μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσει του τουρισμού-επισητισμού, του αγρότε, όπως σας είπα που τροφοδοτούσαν ξενοδοχεία ή μαγαζιά, στον χώρο του επισυτισμού. Ούτε για αυτούς έχει υπαρθεί κανένα μέτρο στήριξης, όπως έχουν ζητήσει με αλλεπάλληλα υπομνήματά τους. Η δυσανεξία της κυβέρνησης στην ικανοποίηση ετοιμάτων των εργαζομένων στον τουρισμό-επισυτισμό, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον κλάδο, αποκαλύπτεται ότι το παραμύθι της ανάπτυξης για όλους της κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και της ανάπτυξης για τους πολλούς του ΣΥΡΙΖΑ, έχει τελικά χώρο μόνο για τους μεγάλους εγχώριους και ξένους επιχειρηματικούς ομίλους. Η ανάπτυξη την οποία ευαγγελίζεστε, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, τα υπόλοιπα κόμματα, δεν μπορεί να μοιράσει το νέο πλούτο στην μεγάλη λαϊκή πλειοψηφία. Όχι μόνο γιατί ο καπιταλισμό γενικά δεν μπορεί να το κάνει που δεν μπορεί να το κάνει, αλλά γιατί η ίδια η έκταση του νέου πλούτου που θα δημιουργηθεί είναι σημαντικά μικρότερη από τι μεγαλώστομε κυβερνητικέ εξαγγελίε. Οι μεγάλες επιχειρήσεις στον τουρισμό με τη βοήθεια των κυβερνήσεων μετακυλούν, αυτό κάνει και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τις απώλειες στις πλάτες των εργαζομένων που πληρώνουν ακριβά με μείωση των μισθών τους, εντατικοποίηση, απολύσεις, ελαστικότητα στην απασχόληση, πολυειδικότητα και πάρα πολλά άλλα. Και ταυτόχρονα με το πρόσχημα ο τουρισμός αποτελεί τη βαριά βιομηχανία της χώρας, αξιώνουν και νέες διευκολύνσεις, απαλλαγές, φοροελαμφρήσεις και άλλα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα τη Ελλάδα δεν είναι ενάντια στην οικονομική Παρακαλώ τουριστική δραστηριότητα. Θα ολοκληρώσω σε λίγο, κύριε Πρόεδρε. Όμω αυτή η οικονομική δραστηριότητα πρέπει πριν απ' όλα να διασφαλίζει την κάλυψη των αναγκών του λαού σε διακοπέ και αναψυχή, έτσι ώστε όλοι οι κλάδοι τη οικονομία και οι περιοχέ να αναπτύσσονται σε αρμονία. Γι' αυτό θεμελιακή θέση του ΚΚΕ είναι η ανάπτυξη τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού τουρισμού, ώστε τα λαϊκά στρώματα να έχουν τη δυνατότητα πρόσβαση στην αναψυχή, το δικαίωμα στην Εμεί ω ΚΚΕ, και κλείνω με αυτό, μεταφέρουμε τα αιτήματα των εργαζομένων και των μικρομεσαίων επαγγελματιών όπω κανένα εργαζόμενο είτε με άμεση σχέση εργασία σε ξενοδοχειακή μονάδα διαχείριση τη Τόμα Κού ή σε συνεργαζόμενα. Είτε σε ξενοδοχειακή μονάδα, κατάλημα ή τουριστικό πρακτορείο που έχει πληγεί από την πτώχευση αυτή, να μην μείνει απλήρωτο ή ανασφάλιστο για το σύνολο τη σεζόν, όπω προβλέπει η Συλλογική Σύμβαση Εργασία. Να δοθεί ο το κύριε έκτακτο βοήθημα στου εργαζόμενου, είτε μείνουν πράγμα. άνεργοι, είτε απλήρωτοι. Να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι θα μπορέσουν να λάβουν το επίδομα ανεργία χωρί όρου και προποθέσει. Και τέλο. Ουσιαστικά μέτρα προστασία των μικρών επαγγελματιών που κινδυνεύουν με χρεοκοπία και πληστηριασμού, όπω να μην χαθούν τα δεδουλευμένα των εργαζομένων σε αυτέ, να παγώσει κάθε διαδικασία κατάσχεση και πληστηριασμού, αφορολόγητο όριο στα 12.000 ευρώ, τη μη προκαταβολή φόρου εισοδήματο για το έτο 2020 παρακαλώ, και, και τη μη επιβολή τόκων σε ρυθμιζόμενα χρέη προ το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία για την αντίστοιχη περίοδο. Ευχαριστώ.